το να μην έχεις πλέον γονέα, να μην έχεις εσύ πλέον ένα φροντιστή, ακόμα και στην ενήλικη φάση της ζωής σου, δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να διαχειριστείς. Το πρώτο στάδιο θα λέγαμε ότι είναι η άγνοια και ο φόβος μαζί, ένα συνεχόμενο άγχος. Μετά από ένα σημείο και έπειτα, ο φροντιστής βιώνει έντονο άγχος και έντονη ενοχή. Ήταν σωστό αυτό που έκανα? Μήπως χρειαζόταν κάτι παραπάνω? Μήπως ήθελε να μου πει κάτι άλλο και εγώ κατάλαβα κάτι άλλο? Μήπως υπάρχει άλλη λύση? Το άτομο πρέπει να απενοχοποιήσει ότι από τη στιγμή που μπήκε η ασθένεια στην οικογένεια, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να νοσούν. Μαρία, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για ένα παιδί στην φάση της ενήλικης ζωής του να γίνεται ο φροντιστής του γονιού του. Είναι μια συνθήκη που αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες σε αυτή τη σχέση? Σίγουρα. Δηλαδή, όταν αλλάξουν αυτοί οι ρόλοι και από παιδί γίνεσαι γονέας, γίνεσαι φροντιστής, σίγουρα μέσα σου βιώνεις μια εσωτερική σύγκρουση. Και δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φροντιστές αναφέρουν ακριβώς το ίδιο. Ότι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Το συναισθηματικό κομμάτι, λες. Και το συναισθηματικό και την αλλαγή αυτών των ρόλων. Δηλαδή, το να μην έχεις πλέον γονέα, να μην έχεις εσύ πλέον ένα φροντιστή, ακόμα και στην ενήλικη φάση της ζωής σου, δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να διαχειριστείς. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέμε ότι μετά τα 18 απογαλακτίζεται το άτομο, ενηλικιώνεται, ότι δεν έχει και αυτό αυτή την ανάγκη. Οπότε σίγουρα η σύγκρουση είναι τεράστια και δυσφορική. Ο ρόλος του φροντιστή, τουλάχιστον για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας, είναι πάρα πολύ συνήθις ρόλος στη ζωή μας. Είναι τέτοια η δομή μας, τέτοια η συνοχή της οικογένειας. Είναι η ίδια η επίπτωση του να είσαι φροντιστής π.χ. του συντρόφου σου ή της συντρόφου σου και να είσαι φροντιστής του γονιού σου, της μαμάς σου, του μπαμπά σου ή του παππού, της γιαγιάς σου? Η αλήθεια είναι ότι είναι ανάλογα και με το τι φροντιστής είσαι. Mm. Δηλαδή, ποια είναι η νόσος που κρύβεται πίσω από αυτόν τον ρόλο. Σίγουρα ο κάθε ρόλος που μπορεί να πάρουμε στο ρόλο του φροντιστή φέρνει πολλές συνέπειες. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι φροντιστής του συντρόφου ή της συντρόφου του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάλι χάνει το ρόλο ο σύντροφος και γίνεται φροντιστής. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν του ανήκει πλέον αυτός ο ρόλος. Του συντρόφου. Ναι. Τελείως. Και δεν μπορεί να είναι εύκολα αυτό διαχειρίσιμο, γιατί στις περισσότερες συνθήκες μπορεί ο σύντροφος να έχει το ρόλο του υποστηρικτή, να έχει έναν ρόλο που σε βοηθάει να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητα, που ξέρεις ότι έχεις ένα backup, ξέρεις ότι έχεις κάποιον. Εκείνη τη στιγμή είναι λες και δεν ξέρεις ποιος είναι. Τι έχεις πίσω σου? Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει? Εσύ μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό το νέο ρόλο? Είναι πολύ μπερδεμένη συνθήκη και θα δεις ότι πολλοί φροντιστές, στην αρχή τουλάχιστον αυτού του έργου, έχουν μια τρομερή άρνηση. Δηλαδή προσπαθούν να κρατήσουν τον ρόλο ανέγγιχτο. Είσαι ο σύντροφός μου, θα παραμείνεις ο σύντροφός μου και μέσα από αυτό τον ρόλο που θα πάρω εγώ. Πώς το κάνουν αυτό? Δεν μπορούν να δεχτούν λοιπόν στην αρχή τη διαταραχή, την ασθένεια, το οτιδήποτε. Σαν να μην το βλέπουν. Απένω την ευθύνη του να κρατήσω, ας πούμε, ζωντανή τη σχέση. Ναι, ακόμα και αν όλος δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει. Σωστά. Μέσα σε αυτή. Ειδικά σε νόσους όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, ας πούμε, εκεί πέρα βλέπουμε ότι πολύ συχνά είτε από το ρόλο του παιδιού είτε από το ρόλο του συντρόφου και οι δύο αυτοί ρόλοι κοιτούν τον ασθενή ως δεν είναι κάτι. Θα το διαχειριστούμε. Το έχουμε. Προσπαθούν λοιπόν να κρατήσουν το ρόλο του απέναντί τους ανέγγιχτο. Αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν αλλάζει. Mm. Δεν κατανοούν ότι η νόσος θα τον αλλάξει. Πώς μπορεί να αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος? Τι κοινά χαρακτηριστικά στην εμπειρία αυτή εντοπίζεις εσύ μέσα από την εμπειρία σου σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους? Στην αρχή αυτό που αισθάνεται είναι λίγο μπερδεμένο. Δηλαδή στην αρχή δεν καταλαβαίνει τι θα έρθει, τι θα συμβεί, τι θα αντιμετωπίσει. Οπότε το πρώτο στάδιο θα λέγαμε ότι είναι η άγνοια και ο φόβος μαζί, ένα συνεχόμενο άγχος. Προσπαθούν να τα έχουν όλα υπό έλεγχο, προσπαθούν να τα αριθμίσουν όλα. Δεν μένει χώρος για άλλα συναισθήματα εκεί, στην πρώτη φάση. Γιατί είναι σε μια εγρήγορση ο φροντιστής. Αυτό που βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ενοχή. Δηλαδή μετά από ένα σημείο και έπειτα, ο φροντιστής βιώνει έντονο άγχος και έντονη ενοχή. Ήταν σωστό αυτό που έκανα? Μήπως χρειαζόταν κάτι παραπάνω? Μήπως ήθελε να μου πει κάτι άλλο και εγώ κατάλαβα κάτι άλλο? Μήπως υπάρχει άλλη λύση?
Δηλαδή, μία συνεχόμενη ανάγκη για να βρεθεί μία λύση σε όλο αυτό που ζει. Μακάρι να ήμουν γιατρός, ας πούμε, να μπορούσα να δώσω τις απαντήσεις. Ακριβώς. Κάποιοι μπορεί να έχουν και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους ειδικούς ή προς άλλους ανθρώπους ή να μην μπορούν να δεχτούν βοήθεια. Είναι πολύ έντονο όλο αυτό το φορτίο που βιώνουν. Και δεν μπορείς με σιγουριά να πεις ότι ο καθένας βιώνει αυτό, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα παρατηρούμε ότι το άγχος και η ενοχή, όπως και ο θυμός, είναι από τα βασικά συναισθήματα. Ο θυμός γιατί, πώς μπαίνει στο κοκτέιλ αυτό? Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται με το θυμό. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα επιβίωσης, δηλαδή έρχεται για να σε βοηθήσει να επιβιώσεις. Ρεαλιστικά θυμό θα βιώσουμε εάν μας επιτεθεί κάποιος. Mm. Όταν τώρα τον θυμό τον βιώνουμε καθημερινά, μπορούμε να μιλήσουμε για τον μεταμφιεσμένο θυμό. Που σημαίνει ότι κάτω από αυτόν υπάρχει ένα άλλο συνέστημα. Μάλιστα. Το οποίο μας κάνει ευάλωτους. Και αν εμείς νιώσουμε ευάλωτοι, δεν μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε, έτσι. Οπότε ο θυμός σε κρατάει σε μία γρήγορη, σε κρατάει σε μία... Ζωντανό. Ναι. Μάχημο. Ο θυμός τώρα είναι ένα πολύ συχνό συνέστημα. Τα άτομα μπορεί να θυμώνουν με τον ασθενή, μπορεί να θυμώνουν με την κατάσταση, μπορεί να νιώθουν αδικημένα. Κάτι προσπαθούν να εκφράσουν μέσα από όλο αυτό. Φοβισμένοι. Η στεναχώρια νομίζω ότι είναι το κοινό μοτίβο λωνών. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που κοιτάς τον ασθενή, το άτομο το δικό σου, που λίγοι τους λένε ασθενείς, δηλαδή δεν λένε ότι ο μπαμπάς μου είναι ασθενής. Ο μπαμπάς μου έχει αυτό, δεν μπορούν να το χαρακτηρίσουν. Mm. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς ότι κάτι χάνεται. Ένας ρόλος χάνεται και μαζί με αυτόν τον ρόλο χάνεσαι κι εσύ. Προσπαθώ να μπω στη θέση ενός φροντιστή και να σκεφτώ πώς αλλάζει το 24ωρό του. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στον ψυχισμό του, πώς αλλάζει το 24ωρό ενός τέτοιου ανθρώπου, που πιθανά θα είναι σε μια ηλικία που εργάζεται. Ωραία. Mm-hmm. Θα είναι σε μια ηλικία που έχει παιδιά, αλλά έχει και άλλες ευθύνες, ενδεχομένως να έχει και εγγόνια. Σωστά. Γενικά είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι η κόρη, είτε είναι ο γιος, που έχει την ευθύνη, που έχει άλλες ευθύνες στην καθημερινότητα, θα πρέπει να αλλάξει αυτή η καθημερινότητα, να γίνει minimize στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο, οι έννοιες να πολλαπλασιαστούν. Η καθημερινότητα αλλάζει, πώς να σου πω, είναι σαν να κλείνεις τα μάτια και να τα ανοίγεις και να βρίσκεσαι σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Ναι. Αλλάζει και δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι το πώς γίνεται όλο αυτό τόσο γρήγορα. Σίγουρα, οι υποχρεώσεις θα τους κρατήσουν πίσω από κάποια πράγματα, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι κρατάνε πίσω τις υποχρεώσεις για να καταφέρουν να φροντίσουν. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα παραιτηθούν από τη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν, όπως είπες, παιδιά ή εγγόνια και αφήνουν τον άλλον γονέα υπεύθυνο για αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα έχουν τον δικό τους ποιοτικό χρόνο. Θα τον δώσουν όλο, θα τον αφιερώσουν όλο. Και δυστυχώς αυτό είναι μια λάθος νοοτροπία που πραγματικά αν πει σε κάποιον φροντιστή ότι αυτό είναι μια λάθος νοοτροπία, θα σου πει δείξε μου μια καλύτερη και θα την κάνω. Το άτομο πρέπει να πενεχοποιήσει ότι από τη στιγμή που μπήκε η ασθένεια στην οικογένεια, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να νοσούν. Και ότι όλοι πρέπει να βιώνουν τα ίδια συμπτώματα με τον ασθενή, για να μην νιώσει κανείς αδικημένος. Ή ότι όλοι θα πρέπει να νιώθουν όπως νιώθει ο ασθενής, για να μην νιώσει κανείς αδικημένος. Έχω δει ανθρώπους να λιένουν γονείες τις σχέσεις τους μέσα από αυτή τη σχέση τη φροντιστική. Ισχύει. Να έρχονται κοντά με τους γονείς τους, συγκεκριμένα παραδείγματα. Με τους γονείς τους που ποτέ δεν κάνανε μία κουβέντα ουσίας, ήξεραν και εισέπραταν την αγάπη τους, αλλά δεν είχαν πει τα ισόψυχά τους. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σχέση τη φροντιστική, κατάφεραν να ανοιχτούν και να πούν πράγματα και να έρθουν ακόμα πιο κοντά και να χτίσουν μια πολύ ωραία σχέση. Και όταν πια ο άνθρωπός τους έφυγε, να έχει αυτό μια γλύκα μέσα στη λύπη. Και έχω δει και ανθρώπους να εξαγριώνονται, να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη σχέση τη φροντιστική και να χάνουν τον εαυτό τους, να τους βγαίνουν ένστικτα πολύ επιθετικά, συμπεριφορές σχεδόν κακοποιητικές προς τον άνθρωπο που φροντίζουν. Ναι. Εκεί τι συμβαίνει? Είναι αυτό που έλεγες πριν, ο εγκλωβισμός. Εκεί πέρα μπορεί να συμβαίνουν πολλά. Δηλαδή, όταν θα δεις ότι η συμπεριφορά σου φτάνει στο άλλο άκρο, να μην μπορείς να φροντίσεις, καλύτερα να κάνεις ένα βήμα πίσω. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατανοητό να σου βγει έντονος θυμός και να φωνάξεις. Όταν μιλάμε ότι αυτό μπορεί να φτάσει και σε μία βιαιοπραγία, τότε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Τελείως διαφορετικό. Αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει κανέναν ρόλο. Οπότε εκεί πέρα
καλό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να φύγεις από όλη αυτή τη συνθήκη, να το αναλάβει κάποιος που μπορεί. Mm-hmm. Στο πρώτο όμως που μου ανέφερες, είναι τόσο σημαντική νομίζω παρένθεση σε αυτό που συζητάμε, γιατί όντως συμβαίνει πολύ συχνά. Δυστυχώς, ο άνθρωπος μόνο όταν φτάσει κοντά στον θάνατο καταλαβαίνει τι πάει να πει ζωή. Και καταλαβαίνει ότι όλες αυτές οι άμυνες που βάζουμε, ότι δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Ότι εν τέλει υπάρχει αυτό το τέλος που όλοι φοβόμαστε. Οπότε εκεί έχω δει σε πάρα πολλές συνθήκες τα άτομα να, ξέρεις, να κάνουν το mask off που λέμε. Ναι. Και είναι οι πιο όμορφες στιγμές. Λυτρωτικό αυτό, έτσι. Είναι απίστευτα λυτρωτικό. Στην αρχή είναι πώς είναι οι ερωτευμένοι που είναι αμήχανο στο μεταξύ τους, ξέρεις, να μοιράσουν συνέστημα. Αλλά ο τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να βιώσει αυτή την αγκαλιά που δεν πήρε ποτέ, ακόμα και από την πλευρά την άλλη, δηλαδή ένας γονέας που μπορεί να μην έχει πολύ καλή επαφή με το συναίσθημα και εκείνη τη στιγμή να πει δεν έχω να χάσω κάτι. Ναι, σωστά, φεύγουν, είναι απίστευτο νομίζω. Και είναι και κάτι που μπορώ να σου πω ότι με συγκινεί όσες φορές και να το ακούσω μέσα από τη δουλειά μου. Είναι πολύ. Είναι ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη στιγμή και είναι εκεί που λες, ναι, ρε παιδί μου, τελικά. Έχουν ένα νόημα όλα αυτά. Αυτό. Αξίζει. Αυτό. Αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια, ναι, για την ψυχή του ανθρώπου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και για τον μεγαλύτερο και για τον μικρότερο και για αυτόν που φροντίζει και για αυτόν που φροντίζεται. Υπάρχει κάτι. Σε κάνει να έχεις μια ελπίδα. Όταν δεν είναι τόσο ισορροπημένη, θα επανέλθω δηλαδή στη δυσλειτουργική κατάσταση. Mm-hmm. Η σχέση μεταξύ του φροντιστή και του ασθενή. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτά τα ελλείμματα στη μεταξύ του σχέση που είναι παιδί-γονιός, έτσι, επαναφέρω τη συνθήκη αυτή, να βγαίνουν εκεί, ναι, στη φάση της φροντίδας. Ναι. Και όταν μιλάμε για ελλείμματα, μιλάμε είτε για συμπεριφορές που το παιδί μιμείται, δηλαδή ο τρόπος που έχει μάθει να τον φροντίζουν, ίσως είναι και ο τρόπος που θα φροντίσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, πολλές φορές τους βγαίνει και το αίσθημα της αδικίας, ότι γιατί εγώ να, ενώ εσύ δεν. Υπάρχουν πολλά συγκρουσιακά. Το παιδί θα μπει σε μια συνθήκη να αποδείξει ότι μπορεί τώρα να κάνει πράγματα. Όταν μιλάμε για ένα παιδί που μπορεί για τον γονέα να μην ήταν αρκετά σημαντικό ή το ικανό, οπότε θα μπει σε μια διαδικασία να αποδείξει πράγματα, πιστεύοντας ότι ο γονέας τώρα θα το εκτιμήσει ή θα το αντιληφθεί. Και σε αυτή τη μεταξύ τους επαφή, το παιδί δεν παίρνει feedback. Οπότε θα έρθει σε σύγκρουση και έντονη σύγκρουση. Μέχρι να πάρει αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει. Και κάποια στιγμή να παραιτηθεί από όλο αυτό. Θα έδινες μια συμβουλή σε αυτή την περίπτωση? Το μόνο που πιστεύω ότι μπορεί να ανακουφίσει κάποιον είναι ότι οι άνθρωποι δεν αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, κάτι το οποίο εμένα με ανακούφισε σε πολλές στιγμές στη ζωή μου είναι ότι δεν μπορεί ο καθένας να σε αγαπήσει με τον τρόπο που θες. Μπορεί να σε αγαπήσει είτε με τον τρόπο που έχει μάθει ή με τον τρόπο που μπορεί. Και ξέρεις, πολλές φορές και από παιδιά ερμηνεύουμε πράγματα για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον κόσμο και καμιά φορά οι ερμηνείες μας είναι λάθος. Και το βλέπεις μεγαλώνοντας, αλλά είναι δύσκολο να το αλλάξεις. Οπότε η μόνη σύμβουλη που θα έδινα σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι εάν νιώθει κάποιος ότι δεν μπορεί, είναι καλό να κάνει πίσω. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τις καταστάσεις, ούτε να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε σε κανέναν το οτιδήποτε. Και τα ελλείμματα αυτά είναι καλό να βελτιωθούν για εμάς. Μαρία, έρχομαι εγώ σε σένα που είσαι ψυχολόγος και σου λέω ότι αντιμετωπίζω αυτή τη συνθήκη. Ότι ξεκινάει αυτό το σενάριο, αυτή η νέα πραγματικότητα στη ζωή μου. Ποιες συμβουλές πιθανά θα μου δώσεις για να μπω όσο πιο θωρακισμένη γίνεται και όσο πιο προετοιμασμένη γίνεται για να μην φτάσω να χρειάζομαι εγώ φροντίδα μετά από λίγο? Το πρώτο βασικό πράγμα είναι να κατανοήσεις για ποιο λόγο γίνεσαι φροντιστής. Ποια είναι η νόσος, τι συμβαίνει στον ασθενή. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δέχεσαι βοήθεια, να τη ζητάς. Και εσύ που φροντίζεις, ναι, 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 να ζητάς τη βοήθεια από κάποιον άλλον. Να έχεις δίπλα σου ένα υποστηρικτικό πλαίσιο και θα μου πεις, εάν δεν έχεις κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο, να βρεις. Είναι δίπλα σου άτομα, ειδικοί ή μη ειδικοί, οι οποίοι σίγουρα, εάν τους ζητήσεις να σε ακούσουν, θα σε ακούσουν. Άρα η βοήθεια που θα ζητήσουμε έχει να κάνει
Με τι, με τη δική μας την ψυχολογική υποστήριξη ή και σε πρακτικά καθημερινά θέματα ενδεχομένως. Το βασικό κομμάτι είναι να μπορέσει ο φροντιστής να ζητήσει βοήθεια και να δεχτεί βοήθεια. Αλλά να βρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να τον καλύψει, να τον στηρίξει αυτό. Όχι να τον απογοητεύσει ενδεχομένως. Ναι. Ναι, γιατί συνήθως τι κάνουμε. Είναι και τα μοτίβο μας όλα αυτά. Θα πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από άτομα που ήδη γνωρίζουμε ότι δεν θα μας τη δώσουν. Για να ξαναπογοητευτούμε. Για να πούμε, να είδες, μόνος μου εμείς όλο αυτό. Να επιβεβαιώσουμε την πεποίθησή μας. Mm. Ότι εν τέλει θα μείνουμε μόνοι. Ή μόνοι πρέπει να τα καταφέρουμε. Mm. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από άτομα τα οποία έχουν γνώση και μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν είναι απαραίτητα να μας βοηθάνε οι φίλοι ή η οικογένεια, αν δεν μπορούν. Υπάρχουν άλλοι τόσοι άνθρωποι που μπορούν. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό κομμάτι. Γιατί στην υποστήριξη το άτομο μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να νιώσει ελεύθερα, μπορεί να μην φοβάται ότι θα κριθεί, μπορεί να έρθει σε επαφή με πράγματα τα οποία τον τρομάζουν και να νιώθει ασφάλεια. Και μόνο που έχει την παρουσία κάποιου απέναντι. Και σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι δεν είναι ο Θεός, τότε να μπορέσει να φτιάξει και μια σωστή ομάδα για τον ασθενή του. Που να μην χρειάζεται να αναλάβει και άλλους ρόλους πέρα από το φροντιστή, του νοσηλευτή, του γιατρού, του ψυχολόγου, του οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα. Σκέφτομαι όση ώρα αναφέρεσαι στο πλαίσιο βοήθειας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο που είναι πολύ καλά οργανωμένοι και στηρίζουν αναλόγως την ασθένεια, τόσο τους φροντιστές όσο και τους ασθενείς. Άρα, ακόμα και αν είμαστε μόνοι μας, ακόμα και αν δεν έχουμε την οικονομική άνεση να έχουμε επαγγελματική στήριξη και βοήθεια, υπάρχουν σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και στηρίζουν. Άρα, χρειάζεται και μία εγρήγορση από εμάς, έτσι, και μία μετακίνηση από τη θέση του «εγώ θα τα κάνω όλα μόνος μου». Ναι, σίγουρα. Όχι μόνο μία μετακίνηση, σου ξαναλέω, είναι πολύ σημαντική και η απενεχοποίηση. Ότι τι, δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Ναι. Ότι δεν μπορώ να φροντίσω μόνος μου ή μόνη μου τον μπαμπά, τη μαμά, τον σύντροφό μου και θα τον φροντίσουν οι ξένοι καλύτερα από εμένα. Είναι πολύ σημαντικό να σπάσουμε την νοοτροπία και να δούμε πραγματικά τι έχει ανάγκη αυτή η κατάσταση ως προς τη διαχείρισή της. Άρα, Μαρία, ενημερωνόμαστε, εκπαιδευόμαστε, μαθαίνουμε τα βασικά, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, τι θα κληθούμε να διαχειριστούμε, σε επίπεδο ασθένειας, σε επίπεδο κατάστασης του ανθρώπου που φροντίζουμε. Ζητάμε βοήθεια. Γνωρίζουμε από πού μπορούμε να ζητήσουμε. Mm-hmm. Και θα προσέθετες και κάτι, ένα τρίτο στοιχείο. Το να σας φροντίζετε, δηλαδή. Είναι τόσο απλό και τόσο εν τέλει δύσκολο το να σε φροντίζεις. Και δεν εννοώ το απλά να σε ταΐζεις ή απλά να σε κρατάς, ας πούμε, καθαρό. Είναι τόσο σημαντικό να ξέρεις ότι σε έχεις δίπλα σου. Είναι από τα πιο σημαντικά, θεωρώ. Είναι στιγμές που βλέπω ανθρώπους που πραγματικά τους θαυμάζω, τους κοιτάω και λέω, δεν έχουν αντιληφθεί ούτε ένα λεπτό από όλο τον αγώνα αυτόν που δίνουν. Ναι. Και πραγματικά λέω πόσο δύσκολο τους είναι να πούν ότι αυτό που κάνω είναι υπέρ αρκετό. Και είμαι okay με αυτό. Και μπράβο μου, ένα μπράβο μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!